Αρνός Πανελλήνες Εξετάσεις 2014. Θέμα Β. Δίνεται η εξίσωση 2 με το Z τετράγωνο και Z συν Z συζυγεί επί Y μείον 4 μείον 2 Y ίσο 0, καθώς το Z ανοίγει στο σύνολο των μηγαδικών αριθμών. Να λύσετε, λέει, την παρακάτω, την παραπάνω, με συγχωρείτε, εξίσωση. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να γράψουμε την εξίσωση. Συγκεκριμένα έχουμε την εξής. Αν θέσουμε στη θέση του Z το μηγαδικό αριθμό Χ και Ψ Y, τότε αυτή γίνεται ως εξής. 2 επί το μέτρο του Z που είναι η ρίζα Χ τετράγωνο και Ψ τετράγωνο και όλο το τετράγωνο, συν το άθισμα του Z με το συζυγή. Δεν μου κάνει, παιδιά, 2 φορές το πραγματικό μέρος του που είναι Χ. Άρα αυτή η παρένθεση μου κάνει 2χ επί Y. Μείον 4 μείον 2Y ίσο με το 0. Άρα η ρίζα με το τετράγωνο απλοποιείται και τελικά έχουμε 2 φορές το Χ τετράγωνο και Ψ τετράγωνο. Μείον 4. Μαζεύω το πραγματικό μέρος. Μαζεύω και το φανταστικό, άρα αν βγάλω κοινό παράγοντα το γιώτα, μέσα θα μείνει 2χ μείον 2 ίσο με το 0. Για να είναι, παιδιά, ένας μηγαδικός, ο μηδενικός πρέπει το πραγματικό του μέρος που είναι το 2χ τετράγωνο και ψ τετράγωνο μείον 4 να είναι 0, που σημαίνει ότι χ τετράγωνο και ψ τετράγωνο θα είναι ίσο με το 2, και το φανταστικό του μέρος 2χ μείον 2 να είναι ίσο με το 0, δηλαδή το χ να είναι ίσο με την μονάδα. Άρα λοιπόν, παιδιά, από εδώ, αν αντικαταστήσουμε στη θέση του χ το 1 που βρήκαμε, θα έχουμε τελικά ότι το ψ θα είναι πόσο, συν πλην 1. Το ψ λοιπόν είναι συν πλην 1 και το χ είναι 1. Άρα πήραμε, παιδιά, δύο λύσεις, δύο μηγαδικούς αριθμούς z που ικανοποιούν αυτή την εξίσωση. Ο z θα είναι ο 1 και y, ο z1, και ο z2 θα είναι τελικά ο 1 μείον y. Έτσι λοιπόν βρήκαμε, παιδιά, τις λύσεις στο ερώτημα Β1, τις λύσεις της παραπάνω εξίσωσης.